Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο ελληνικός λαός αναφέρθηκε κατά την ομιλία του μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των Πατριωτών, πρόδρομος Εμφιετζόγλου, που περιόδευσε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου του 2024. Το Σάββατο το μεσημέρι πραγματοποίησε ομιλία στην Ξάνθη, στο ξενοδοχείο Ζήτα Παλάς. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, οι φοιτητές και οι επαγγελματίες, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και για το νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή για την ομιμοποίηση των ομόφυλων ζευγαριών. Με όλα αυτά που γίνονται κατά της χώρας μας. Εγώ θα είμαι λίγο καυστικός, να με συγχωρέσει ο Πρόεδρος, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πούμε και κάποιες αλήθειες. Μία νύχτα ξύπνησε ο πρόδρομος Εμφιετζόγλου, ο πρόεδρός μας, ιδρωμένος και είπε «Πού πάμε ωραί». Αυτό το «Πού πάμε ωραί» είναι βέβαια δικό μου. Μας αρέσει αυτή η Ελλάδα. Και σκέφτηκε «Όχι». Γιατί αυτή η Ελλάδα πρέπει να έχει μέλλον. Τι αναγκάστηκε να κάνει? Ένα κόμμα. Ένα πατριωτικό κόμμα, το οποίο ονόμασε Πατριωτική Ένωση. Και ένωση, να ενωθούμε όλοι εμείς οι Έλληνες που πιστεύουμε στον πατριωτισμό και θέλουμε μια καινούργια Ελλάδα, μια Ελλάδα η οποία αξίζει στα νέα παιδιά. Σε αυτά τα νέα παιδιά που πρέπει να τους αφήσουμε μια Ελλάδα που παραλάβαμε εμείς πολύ και μας. Μια Ελλάδα που δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή. Η Ρουμανία και σε άλλες χώρες. Γιατί τα άλλα στην Αγγλία, στην Γερμανία είναι πανάκριβα, να είναι στην Ελλάδα και να μένουν εδώ στα πανεπιστήμια, να στοιχίζουν και στους γονείς τους λιγότερο και να υπάρχει και ένας συναγωνισμός. Διότι με ένα συναγωνισμό, με ένα ανταγωνισμό, όλοι θα ανέβουν προς τα πάνω. Εγώ εκτιμώ ότι εάν υπάρξουν τα σωστά αυτά πανεπιστήμια, τότε θα σταματήσει. Γιατί δεν μπορεί να δώσει, να δεχθεί να δώσει ένα παιδί στον οποιοδήποτε, σε μια οικογένεια η οποία δεν την έχει ελέγξει και την ξαναελέγξει, ώστε να είσαι σίγουρος ότι το παιδί θα βρει σωστή στέγη και σωστές σχέσεις. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται, ακούμε τι γίνεται. Κάνουν εμπορία τα παιδιά, κάνουν παιδεραστία, κάνουν τα πάντα. Δεν είναι μεγάλη είναι η ευθύνη. Λοιπόν, και ρωτώ, τι θα κάνουν, πού θα τα βρουν τα παιδιά? Θα πάνε έξω, σε πρώτη φάση, θα κάνουν παραθέτει κοίηση και μετά θα φέρουν τα παιδιά στην Ελλάδα. Θα πούνε ότι έχω αυτά παιδιά, στο εξωτερικό γίνονται δεκτά, δεχτείτε και εδώ. Και χάρη ισότητα θα πάω στην δικασία και θα πετύχουν. Άρα θα έχουμε τις γυναίκες στην Ελλάδα οι οποίες θα παίρνω 20-25.000, θα γεννάνε τα παιδιά για αυτούς, τους ομόφυλους. Το επόμενο βήμα, αν προσέξετε,